Να παίξουμε τώρα αυτό που μας έστειλαν οι άνθρωποι της Ολυμπιακής. Πάμε να δούμε αυτό. Είναι πρώτη μετάδοση σήμερα. Σύνδεση με όλα τα νησιά. Εξειδικευμένο προσωπικό. Ασφάλεια πτήσεων. Ανταγωνιστικές τιμές. Κοινωνική προσφορά. Η μεγαλύτερη αεροπειρατεία γίνεται από την κυβέρνηση. Η Ολυμπιακή μπορεί να σωθεί. Θέλουμε λύση εθνικά υπερήφανη. Είναι η πρώτη προβολή σήμερα. Είμαστε δίπλα σας, να το ξέρετε πάντα αυτό. Είχα πάει στο Τορόντο τώρα για την προβολή του El Greco στο φεστιβάλ και μου μιλάγανε εκεί οι Έλληνες στο αεροπλάνο και μετά πόσο σημαντική είναι η Ολυμπιακή, πώς αισθάνονται οι γέροι ασφάλεια, οι μεγάλοι άνθρωποι αυτοί, οι μετανάστες που έρχονται, που μπαίνουν αμέσως, τους φτιάχνουν τα χαρτιά, ότι μιλάνε τη γλώσσα. Πώς η πατρίδα τους ξεκινάει την Ολυμπιακή αεροπορία. Οι κυβερνήσεις δεν φτάσαν ποτέ. Ποτέ δεν φτάσαν τα λόγια. Η Ολυμπιακή φτάνει. Τα φτερά της Ολυμπιακής σήμερα συνδέουν τους Έλληνες της Διασποράς. Είναι η ιστορία μας. Είναι ο εθνικός αερομεταφορέας. Έχουμε επιβάρηση, το ξέρουμε όλοι. Αλλά αυτό το έγκλημα είναι διαχρονικό. Και την Ολυμπιακή, για την Ολυμπιακή πρέπει να καθίσουν όλα τα κόμματα και να προτείνουν και να συμφωνήσουν συγκεκριμένη λύση. Διότι, όπως είπε και ο Λαβάνος και τον ακούσαμε. Το κάθε αεροπλάνο από την κάθε εταιρεία ήταν και μια μίζα στις τσέπες των υπουργών. Μην ξεχνάτε. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρία μου. Εμείς είμαστε δίπλα και αυτή τη στιγμή πρέπει να ανοίξει μια πόρτα εντυμότητα στην ιστορία. Πρέπει κάποιο κόμμα να ανοίξει πόρτα εντυμότητα, να μπουν έντιμοι άνθρωποι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι. Δίπλα στου ανθρώπου Ολυμπιακή τη, γιατί ξέραμε τι συμφέροντα υπάρχουν πίσω από το κλείσιμο τη Ολυμπιακή. Άλλο μεταρρυθμίσει, άλλο οι καθαρίσει. Κυρία μου, ζούμε στην εποχή τη επιστροφή των μεταλλείων.